Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε γαρίδες ριγανάτες με λεμόνι και σκόρδο. Θα γίνει χαμός. Θα σας δείξω πώς σε 10 λεπτά ακριβώς θα έχετε το πιο νόστιμο μεζέ που έχετε δοκιμάσει ever. Το λεμόνι θα ισορροπήσει τέλεια με τις γαρίδες, το σκόρδο και τα μυρωδικά μας θα απογειώσουν τις γαρίδες και θα είναι τόσο τρυφελές και τόσο ζουμερές που δεν θα το πιστεύετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα θα γίνει όλη η πράξη. Ουσιαστικά πρέπει να μαριναρούμε τις γαρίδες μας και στη συνέχεια να τις πανάρουμε για να τις ψήσουμε μέσα στο φούρνο. Τέλεια! Λοιπόν, ρίχνουμε τις γαρίδες στο μπολ. Είναι καθαρισμένες. Έχουμε βιντεάκι για το πώς μπορείτε να καθαρίσετε τις γαρίδες. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να πατήσετε το link και δείτε πώς καθαρίζουμε γαρίδες. Αλάτι, πιπέρι. Εδώ. Ξύσμα από ένα λεμονάκι. Λίγο χυμό από το λεμόνι. Γιατί. Να θυμάστε πάντα μα πάντα ότι όλα τα θαλασσινά, άμα δεν βάλουμε οξύτητα, είτε είναι ξύδι, είτε είναι λεμόνι, είτε είναι grapefruit, είτε είναι μανταρίνι, είτε είναι πορτοκάλι, δεν μας δίνουν καμία γεύση. Το λεμόνι ουσιαστικά απογειώνει τη γεύση από όλα τα θαλασσινά. Βάζουμε λίγο λεμονάκι, αλλά είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι από τη στιγμή που ρίξουμε το λεμόνι, το πολύ σε 5-10 λεπτά θα μαγειρέψουμε και τις γαρίδες. Γιατί το λεμόνι έχει την ιδιότητα να ψήνει τις γαρίδες και θέλουμε να τις ψήσουμε πριν από το φούρνο. Θα προσθέσουμε μέσα φυσικά ελαιόλαδο εδώ. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας είναι αρκετές. Ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι. Και θα προσθέσουμε ελάχιστη ρίγανη μέσα. Ελάχιστη. Δεν θέλουμε η ρίγανη να καλύψει τη γεύση από τις γαρίδες. Θέλουμε να απογειώσει τη γεύση από τις γαρίδες. Τόσο ρίγανη είναι ακριβώς όσο πρέπει. Θα βάλουμε αποξηραμένη και αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε κατευθείαν το πανάρισμα. Για το πανάρισμα τα πράγματα είναι πολύ εύκολα σε ένα μπλεντεράκι. Θα ρίξετε. Αναλόγως με το πόσο φαν είστε του σκόρδου, άμα δεν είστε καθόλου φαν, βάλτε 1/3 του σκόρδου. Άμα είστε καλοί φαν, βάλτε μισό σκόρδο. Και άμα είστε υπερφαν του σκόρδου, μπορείτε να βάλετε και ολόκληρη τη σκελίδα. Γιατί είναι λίγες οι γαρίδες και μια σκελίδα σκόρδο για αυτές τις γαρίδες είναι πολύ. Αλλά εμένα μου αρέσει το σκόρδο, οπότε θα το βάλω ολόκληρο. Μέσα το σκόρδο, μέσα φρυγανιά τριμμένη, μέσα παρμεζάνα, μέσα τον μπουκοβό. Πιπέρι αλάτι δεν βάζουμε, αλάτι βάλαμε από την παρμεζάνα. Τα κάναμε spicy από τον μπουκοβό, οπότε δεν θα βάλω πιπέρι. Αυτό που θα ρίξω είναι λίγο ριγανή. Ξύσμα και εδώ πέρα από λίγο λεμόνι. Περίπου μισό λεμονάκι θα βάλετε εδώ πέρα. Μιξεράκι και βζουμ βζουμ. Τώρα, με το που χτυπηθήκαν καλά όλα τα υλικά και έχει διαλυθεί τελείως το σκόρδο και μυρίζει καταπληκτικά και η παρμεζάνα και το σκόρδο, ξέρετε, είναι συνδυασμός που πραγματικά σκοτώνει. Θα προσθέσουμε μέσα τα αρωματικά μας που σας είπα, γιατί δεν θέλουμε να πρασινίσουμε το μείγμα, οπότε θέλουμε να χτυπήσουμε ελάχιστο τέλος. Θα βάλω λίγο μαϊντανό και τι άλλο πάει με τις γαρίδες. Πολύ σωστά απαντήσατε. Ο βασιλικός. Βασιλικός, σκόρδο, λεμόνι και ρίγανη. Πραγματικά θα απογειώσουν τις γαρίδες μας. Θα βάλουμε και 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο και εδώ. Χτυπάμε ελάχιστα. Και βουαλά. Αυτό ήταν. Έτσι όπως είναι, αδειάζουμε όλο το μείγμα μέσα στις γαρίδες. Και ανακατεύουμε καλά. Δεν θα κολλήσουν όπως φαντάζεστε ότι θα γίνουν πανέ το πανάρισμα πάνω στις γαρίδες, γιατί δεν έχουμε βάλει αυγό. Δεν έχουμε βάλει πολλά αλεύρια, δεν έχουμε βάλει πολλά λιπαρά. Έχουμε κρατήσει πάρα πολύ ισορροπημένες τις γαρίδες και θα γίνουν ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Κοιτάξτε εδώ, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι η μαρινάδα. Τώρα, παίρνουμε ένα πυρεξάκι, ένα ταψάκι και βάζουμε τις γαρίδες μέσα. Χωρίς τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να βάλετε ούτε λάδι, ούτε τίποτα. Απλά απλώστε τις, κοιτάξτε τι ωραίες που είναι. Εντάξει, είναι παναρισμένες και θα ψηθούν στο φούρνο. Έχουμε βάλει ελάχιστο ελαιόλαδο, μόνο αυτό που βάλαμε στις γαρίδες και στη μαρινάδα. Απλώνουμε τις γαρίδες μας, φροντίζουμε όσο δυνατόν γίνεται μία να μην ακουμπάει την άλλη. Ό,τι έχει μείνει, τι κάνουμε. Το ρίχνουμε από πάνω γιατί αυτό το παναρισμένο είναι φανταστικό. Θέλουμε να ψηθεί στο φούρνο, να κάνει κρούτσου κρούτσου και να κρατήσει και ζουμερές τις γαρίδες, γιατί θα προστατεύσει τις γαρίδες από το να αφυδατωθούν. Μία γαρίδα θέλει περίπου 3-4 λεπτά ψήσιμο, εμείς θα ψήσουμε 12 λεπτά στο φούρνο, οπότε αυτό που θα προστατεύσει τις γαρίδες τελικά τι είναι, το πανάρισμα αυτό που έχουμε κάνει. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς, θα ψήσουμε 12 λεπτάκια. Και 10 να ψήσετε δεν πειράζει. Και 8 δεν πειράζει, απλά θα κρατάνε λίγο στο κέντρο, αναλόγως πώς σας αρέσουν οι γαρίδες. Πάνω από 12 όμως θα είναι παραψημένες. Δεν θέλουμε τίποτα πάνω από 12. Και μόλις ψηθούν, θα τις δοκιμάσουμε κατευθείαν. Και οι γαριδούλες μου είναι έτοιμες. Τραγανές.
Θα είναι τα νόστιμες. Πάρα πολύ υγιεινές, γιατί δεν τις έχουμε κάνει deep fry. Είναι φανταστικές, είναι απόλυτος μεζές. Θέλω να πάρετε ένα λεμονάκι, να κόψετε ωραίες φετούλες, εδώ. Αφήστε μία φέτα εδώ, μία εδώ. Βάλαμε ρίγανη και βασιλικό, οπότε με ρίγανη και βασιλικό θα σερβίρουμε από πάνω. Φρέσκια ρίγανη, φρέσκο βασιλικό. Και το πιο εύκολο street food του αιώνα είναι έτοιμο. Να χρησιμοποιήσω μαχαιροπυρηνολάκι, να το πάρω με το χέρι. Χέρι, Πόσο τέλεια παναρισμένες είναι και είναι, Παναγία μου. Δεν υπάρχει, γιατί όντως καταλαβαίνεις τη θάλασσα. Όταν οι γαρίδες ψηθούν στην εντέλεια, πραγματικά καταλαβαίνεις τη γεύση τους. Αυτό που τις περισσότερες φορές κάνουμε με τις γαρίδες είναι να τις παραψύνουμε και ουσιαστικά χάνουμε όλη την πραγματική γεύση που έχουν. Με αυτή τη συνταγή θα απογειώσετε τη γεύση από τις γαρίδες, γιατί καταλαβαίνεις γαρίδα, καταλαβαίνεις ρίγανη, το σκόρδο, καταλαβαίνεις το βασιλικό, το λεμόνι, όλα είναι τέλεια και ουσιαστικά είναι η πιο εύκολη συνταγή που μπορείτε να ετοιμάσετε. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή, ελπίζω να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, comments κάτω από το βίντεο και share τη συνταγή στους φίλους σας και ελπίζω φυσικά να συνοδεύσετε αυτές τις υπέροχες γαρίδες με την αγαπημένη σας Coca-Cola.